Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Εγώ θα έρθω και εγώ να σου φιλήσω. Και εγώ θέλω. Αποφάσισα. Θα χαιρετηθούμε στη μέση. Μπροστά του, να το χαλάμε και το πλάνο. Τι κάνεις, δεν αργήσαμε. Καθόλου. Με μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ μαζί σας. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Α, ναι. Ναι, σας βλέπω. Α, τι ωραία. Και εμείς βλέπουμε. Τώρα θα αρχίσεις με εμάς. Όχι, όχι, να σου πω. Κοίταξε, σκεφτόμουν. Έβαλα αυτό και λέω μήπως κάτσουμε εκεί και γίνω ένα με τον καναπέ. Α, βάλω λέω και ένα άλλο μαζί μου ρουχαλάκι. Αλλά οκ, εντάξει, καλά είναι. Καλά το σέταρα. Καλά το σέταρα, εντάξει. Σωστά. Μην είμαστε σε εκείνο τον τοίχο ή αυτό να έχουμε. Μια... Είναι ο Θανάσης επειδή φοράει πράσινο. Δεν ναι, κάτσαμε εκεί για να μην είναι με το καμαξιλάρι. Κατάλαβε με το μαξιλάρι. Έβαλε την πιζαμούλα μου σήμερα. Έλεγα πολύ ωραία, δεν νιώθει άνετα. Βεβαίω, αυτό έπρεπε να το κάνουμε κόνσεπτ. Να έρθουμε όλοι έτσι, πιτζάμα πάρτι. Πολύ ωραία θα ήταν. Ελένη, δηλαδή όλο ο κόσμο σε ψάχνει. Τι είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ξέρω, επειδή είναι οι μέλισσες. Α, ναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι, και ένα πέρασμα να κάνεις από τις μέλισσες, δύο συνεντεύξεις θα τις δώσεις. Ναι. Τι να πω, καλό είναι, καλό είναι. Και δεν είναι που θα δώσεις δύο συνεντεύξεις, γιατί κάνουν όλες και νούμερα, καταλαβαίνεις. Ναι, οπότε πόσο μάλλον εσύ που παίζεις και σε κάθε επεισόδιο. Και επίσης έχω και πολλούς τίτλους στο σύριαλ, οπότε με ζητάνε και πολλά. Είμαι μαμή, ξεμαθιάστρα, κουτσομπόλα. Κουτσομπόλα τώρα δεν είναι και ωραίο τίτλο. Μ' αρέσει το κοινωνικό σχόλιο, πώς να το πω, έτσι λίγο συζήτηση να γίνεται. Έχω το κατάστημα με τα είδη πρικός, δηλαδή όλο κάπου μπλέκομαι. Ελένη, έχεις ξαναζήσει τόσο μεγάλη επιτυχία? Κοίτα, ήταν, ξέρεις τι, ανάλογα με την εποχή αλλάζουν και τα πράγματα. Τώρα είναι μεγάλη επιτυχία γιατί ίσως είχε και πολύ καιρό να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κάναμε τη συζήτηση αυτή εχθές και έλεγα ότι έχει ξαναγίνει, όχι σε μένα, δεν γίνεται κάτι τρομακτικό, αλλά τα καινούργια πρόσωπα που βγαίνουν και που κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε η Μαρία Ικίτσου που είναι μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου, αλλά ο πολύς ο κόσμος τώρα τη μαθαίνει από την τηλεόραση. Και θεωρώ και πολύ καλό ότι ίσως είναι μια κινητήριος δύναμη να πάει ο κόσμος να δει θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο. Πάντα έτσι συμβαίνει, αλήθεια. Αυτό, είναι. Αυτό. Αλλά βλέπεις ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Είχε καιρό να γίνει τόσο σημαντικό και είχε και καιρό να γίνει σύριαλ εποχής, οπότε ήρθαν όλα και κουμπώσανε. Είναι ότι τόσο καλή ηθοποιή μαζεμένη. Το casting παιδέψε πάρα πολύ. Έγινε έτσι καταλάβαμε, γιατί σχεδόν όλοι οι ηλιστοποιοί περάσαν από εκεί. Ναι, αλλά ξέρεις, είχε σημασία και ποιος θα μπει στον ένα ρόλο για να κουμπώσει το τέρι του. Κάναμε πρόσφατα τη συζήτηση με τον Λευτέρη το Χαρίτο ότι για το ρόλο μου η αρχική σκέψη είναι να είναι μια γυναίκα 60 χρονών. Αυτό είχε γραφτεί. Για σένα. Για μένα. Εσύ πήγες να κάνεις οντισιόν για ένα ρόλο 60 δηλαδή. Ή όταν πήγες εσύ ήταν ήδη. Όχι. Ο ρόλος είχε γραφτεί και έλεγε η βιογραφία της, του ήρωά μου, της ηρωίδας μου, ότι είναι 60 χρονών, είναι χείρα, με παιδιά τακτοποιημένα, παντρεμένα, λογικό. Ναι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι ηλικίες, τις αφήνουμε με ένα ερωτηματικό κάποιες ηλικίες, αλλά οι γυναίκες εκείνη την εποχή που εγώ πολύ πρόσφατα έκλεισα 47, ήταν γιαγιάδες, δηλαδή με μεγάλα ερμόνια. Ναι, 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 πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα βρίσκανε και ηθοποιό αν ενεργία να παίξει την εξιντάρα. Ή που να θύμιζε εξιντάρα, να σε πάω αλλιώς. Θεατρική ηλικία, τηλεοπτική ηλικία. Τέλος πάντων, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, ναι. Εσύ λοιπόν πήγες, έκανες αυτό το casting χωρίς να ξέρεις το ρόλο. Εγώ γενικά, επειδή έχω μια καλή σχέση με τον Γιάννη τον Καραγιάννη, γιατί συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, πήγα, έκανα μια συζήτηση, με πήγε να δω το σκηνοθέτη, να με δούνε στην κάμερα πώς είμαι, αυτά, να συζητήσουμε. Και μου λέει, Βρελίν, τι πρόγραμμα έχεις το καλοκαίρι για περιοδία, για γυρίσματα. Λέω, εγώ έχω μια περιοδία που θα τρέξει. Δείξε μας το πρόγραμμα και βγάζω ένα πρόγραμμα που έφευγα 2 Ιουλίου και γύρναγα στην Αθήνα 14 Αυγούστου. Και μου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν βρεις 3 μέρες. Και φαντάσου ότι όλα αυτά ήταν προεκλογών. Δηλαδή, το μοναδικό ρεπό που είχα ήταν το 7 Ιουλίου, που μπήκαν οι εκλογές. Δεν είχαν μπει ακόμα και ήταν και Κυριακή. Μου λέει, δεν είναι δύσκολο. Οπότε, δυστυχώς αυτή η περιοδία ή ευτυχώς. Δεν έγινε, δυστυχώς θα πω, γιατί ήταν πολύ δυσάρεστο όλο αυτό που έγινε. Δεν πραγματοποιήθηκε και την ημέρα που με ενημέρωσαν ότι δεν θα γίνει περιοδία, 7 Ιουνίου, κατευθείαν πήρα τηλέφωνο και Καραγιάννη και το Λευτέρη το Χαρίτσο ότι δεν έχω περιοδία. Αν ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός, είμαι ελεύθερη. Πάρτε με να γίνω μέλισσα. Και έτσι ήρθε. Ευτυχώς δηλαδή, εντάξει, καλά τα. Εντάξει, ναι. Να σου πω και γίνονται συνέχεια spoiler αυτά, βγαίνουν τα περιοδικά, λένε το παρακάτω. Μπορώ να σου πω ότι πολλά spoiler είναι μπροστά από αυτά που ξέρουμε εμείς. Βέβαια είναι και spoiler που είναι μουσική.
Ναι. Ναι, αλλά πολλά πράγματα κυκλοφορούν πριν εμείς τα πάρουμε σε σενάριο και τα διαβάσουμε. Πώς, από τι? Δεν ξέρω, όλη αυτή την απορία έχουμε. Πώς γίνεται? Κάποιος έχει τα σενάρια στα χέρια. Να σου πω τώρα κι εγώ. Πάντως δεν είμαι εγώ. Σας το λέω να το ξέρεις. Πού είναι αυτό το χωριό? Λοιπόν, έχει στηθεί στα Studio K. Α, ναι, μπράβο. Τα όπως είναι τα ωραιότατα Studio K, που είναι το μεγάλο το πάρκινγκ, στο βάθος είναι στημένο το χωριό μας. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Είναι πολύ στο εξώφυλλο που είχε κάνει ο Κοτσόπουλος στο Downtown, το είδατε? Ναι, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πολύ ωραία, συζητήσατε το σύριαλ. Καθόλου εκεί να πείτε. Καλά, το λέτε και δεν έχει σημασία. Τι, μα αυτό πρέπει να το βλέπεις, να το θαυμάζεις. Τι είναι αυτό το παιδί, φυσικά, γιατί. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Και το είδαμε και με τα μαλάκια του Τασγουρά. Ναι, ελεύθερα. Ωραία, πες μας και μας κάποιο spoiler, έτσι, να μας αφήσεις. Ναι, κάτσε να σκεφτώ που έχει μείνει το Σύρια. Πού έχει μείνει? Είναι έγκυος ή... Μάθαμε, έμαθα εγώ ότι είναι έγκυος. Ή πώς τη λένε? Όχι, να μου πεις πώς τη λένε, για πες μου. Περίμενε εδώ, γιατί έχει περίεργο νου. Για πες. Δροσό. Τρεις είμαστε. Μπράβο. Ωραία. Θα θυμάσω ότι τρεις στο Σύριο τελειώνουμε σε ωμέγα. Ναι. Είμαι η Ρίζο, είναι η Δρόσο και είναι και η Δέσπο. Το Ρίζο που βγαίνει? Δεν βγαίνει από κάπου. Το ψάξα και εγώ πάρα πολύ. Βέβαια δεν έχω ρωτήσει την Ρίζο. Δεν το διαπραγματεύω. Ρίζο. Αλλά καλά. Το βρήκαμε δουλίτσα τη Άγρια Μέλισσα. Θα ρωτήσουμε και τώρα. Τι έκαναν κάποιο. Νομίζω ο Γκοτσόπουλο και όλα τον έβασε. Του γράψαν στον τοίχο του μια κυρία που έκατσε και ασχολήθηκε ότι όλα τα ονόματα που έχουμε στι Μέλισσε, δηλαδή που βρήκε η Μελίνα για του ήρωέ τη, έχουν κάποια σχέση με το ρόλο τους. Δηλαδή η Ρίζο είναι για να ριζώνουν τα ζευγάρια που προξενεύει. Αυτά ισχύουν όμως. Ναι, νομίζω ότι ναι. Πολύ ελεύθερο χρόνο είναι η κυρία. μα μας βρήκε κιόλας, γιατί δεν είμαστε και 10 άτομα να πει η ζωή να έχουμε. Ωραία, αυτή είναι έγκυος λοιπόν. Γιατί καλή κι αυτή. Πήγε και κάνει το παιδί με τον γαμπρό τη. Τα άμαθα εγώ. Γιατί λες μόνο για την κοπέλα αυτός? Έλα τώρα θα βάλουμε τώρα θα μας δει. Γιατί, συγγνώμη κιόλας, θα τα βάλουμε τα πράγματα έτσι. Γιατί ακούω παντού να, σήμερα ήμουν στη λαϊκή και μου λέγανε για το κορίτσι. Τι σου λένε? Μου λέει αυτό και πάει και κάνει αυτό και φλερτάρει με τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ταυτιστεί πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει να γίνει από τον άγνωστο στο πόλεμο. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έζησα τον άγνωστο πόλεμο. Ναι, καλή και φτάνει κι εσύ, πια δεν άνοιξε. Να μα πάει και στην. Καλά, δεν το βλέπα. Δεν είπα ότι έβλεπα τον άγνωστο πόλεμο. Ακουστά τον έχουμε. Το μεθοριακό σταθμό. Ακουστά. Να πούμε για τη Λάμψη που είναι το Λούνα Πάρκ. Το μεθοριακό σταθμό. Το θυμήθηκε. Για να βγει τον λίγο. Δεν βγαίνουν σιγά σιγά τα πράγματα. Είπα εγώ την ηλικία βγάλει την καλά ώρα. Σημαντικέ. Λοιπόν, ο κόσμος συμπάσχει πάρα πολύ και δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, στην πρώτη φάση. Μα πήγε με τον άντρα της αδελφής της και αυτά. Να, συγγνώμη παιδιά, δεν ήταν μόνο. Από τη ζωή είναι βγαλμένη. Από τη ζωή είναι βγαλμένη. Άσε που όλος ο κόσμος παθαίνει ότι αυτό που γίνονται πολλά και πολύ σεξ στο χωριό. Μα το 1958 πολύ σεξ, ρε παιδί μου, ούτε τώρα δεν κάνουμε. Συγγνώμη, κάτσε τώρα γιατί δεν τα έκανε. Όλοι έχουν κινηθεί με όλους. Σε πληροφορώ. Στη Λάμψη λιγότερα είχε. Ήτανε άλλες εποχές, στην δεκαετία του 90. Στην Τόλμη και γοητεία δεν είναι τόσο πολύ. Ήτανε στην Άνθηση η Ελλάδα τότε και δεν κάναν σεξ οι άνθρωποι. Αλλά τώρα είναι όπως στην περίοδο του πολέμου. Δεν το ξέρεις ότι περισσότερες γεννήσεις είναι μέσα στον πόλεμο. Δεν είχαν και τηλεόραση. Αυτό που το πας, δεν είχαν τηλεόραση. Κάτι έπρεπε να περνάει η ώρα. Κάνανε παιδιά οι άνθρωποι. Κάναν και σεξ, κάναν και παιδιά. Τα είδαμε όλα. Μας περιμένουμε κάτι που θα μας ταράξει. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, θα πάρα πολλά. Θα είναι εγκυμοσύνη, θα είναι φυλάκιση, θα είναι θάνατος, θα κοίτα είναι... Κοίτα να δει, και μόνο με το θέμα της εγκυμοσύνης... Πάει αυτή, αυτό έμεινε και θα γίνουν πάρα πολλά. Φαντάσου, αν όλοι αυτοί που είναι... Γέροντα. το πιο απλό, χωρίς να έχουν γραφτεί αυτά που σου λέω, ναι, αν μάθουν... αυτή που τους αφορά η εγκυμοσύνη, τι μπορεί να γίνει. Μόνο αυτό θα σου πω. Βάλε λίγο το μυαλό σου. Το χωριό είναι πολύ μπροστά. Έτσι πρέπει. Ποιο 58. Είναι οι γυναίκες είναι στο χωριό, έχουν την παντιέρα σηκωμένη. Καναγκομινικό θα έχεις εσύ ή όχι? Συζητάνε, λένε. Ο κόσμος μου είπανε, δεν ασχολούμαι εγώ πολύ με τα... Είμαι με Instagram και Facebook, δεν έχω Twitter. Και μου είπαν ότι στο Twitter μας στέλνουν ζευγάρι με τον Μπρούσαλη. Δεν ξέρω. Ή με τον Κουρέα. Αυτά μου τα έχουν πει. Έτσι όπως το βλέπω το χωριό σας και με τους δυο μάλλον. Εγώ τους είπα μια μέρα ότι κανονικά ερίζω όσα προξενιά κάνει πρέπει να τα δοκιμάσεις για να ξέρεις τι δίνει. Να μας πει, δεν είναι προχωρημένο το χωριό. Κατάλαβες, δεν είναι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, να σας πω παιδιά, θέλω να σας πω μπράβο αυτό. Πού μπορεί να σε δει κάποιος, είπαμε στο θέατρο, και έχεις κάποιες συναυλίες. Έχω μια πολύ ωραία συναυλία, η οποία είχε γίνει ένα σύνολο εμφανίσεων στη Σφίγγα πριν 3 χρόνια και λεγόταν και λέγεται «Τα θανατερά, κηδεία με τα μουσική».
βγεις. Τώρα κάνουμε το μνημόσυνο. Τα τρία χρόνια μετά. Τότε είχαμε κανονικό φέρετρο επάνω στη σκηνή. Θα έχουμε κόλλημα. Ακριβώς αυτό. Πάρα πολύ τα κόλλημα. Παιδιά, γενικά είναι στις 25 Φεβρουαρίου, στη Σφίγγα, στις 9 η ώρα. Και επίσης υπάρχει θέμα. Δηλαδή, όποιος θα έρθει, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα της απόκριας, πρέπει να είναι με κάποιο θανατικό έτσι. Να είναι κάπως τυμμένος. Ναι. Ναι, μαύρα, μοβ. Άντε, να έρθείτε. Μακάρι να μπορέσουμε. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είδαμε. Δεν πιστεύω να είσαι αλλεργική στις μέλισσες. Όχι, δεν είμαι. Δεν έχω αλλεργίες. Τώρα μου βγαίνουν κάτι όλο περιέργω, δεν ξέρω. Κάτι δερματικά, κάτι αυτά. Είναι τις ηλικίες, είναι τα νεύρα, δεν ξέρω τι. Αυτό λε. Κοίταξε, δεν έρχεται μόνο του, το ξέρεις. Και σε εμάς, δηλαδή. Και εμείς έχουμε αρχίσει, μην νομίζεις, για χάρη. Γιατί είναι συμμαθήτρια, είσαι και εσύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.